σχηματισμό. Παλιό κρασί σε νέα μπουκάλια. Εμείς προφανώς είμαστε ριζικά αντίθετοι στις πολιτικές που εφαρμόζονται και γι' αυτό και πριν από τις εκλογές που κατά τη γνώμη μου έστειλα ένα σαφέστατο μήνυμα αποδοκιμασίας των πολιτικών που ακολουθούνται, ζητούσαμε εκλογές. Όχι για λόγους άλλους, αλλά γιατί θεωρούμε ότι πράγματι αυτές οι πολιτικές είναι καταστροφικές για τη χώρα. Ναι. Ναι, αλλά σου λέει ο άλλος πήραμε το μήνυμα, θα αλλάξουμε κάτι, θα... Ναι, ξαναλέω, συμφωνώ. Τι νόημα έχουν τα πρόσωπα. Δηλαδή, θα ανακατευτεί. Εσείς γιατί βάζετε βέτο και λέτε θα είναι όλες. Αν δεν έχουν νόημα τα πρόσωπα, γιατί βγήκανε οι ευρωβουλευτές και οι ψοί δεν βγήκανε με το Σταυρό. Τα πρόσωπα εφαρμόζουν πολιτικές. Εδώ διάβαζα προχθές ότι η τοποθέτηση του κ. Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος δεν είπαν ότι θα είναι αιτία πολέμου για το ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν έχουν λοιπόν σημασία τα πρόσωπα, γιατί το βάζουμε. Και γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει να εκφράσει άποψη για όλα τα πρόσωπα που βάζουμε, αν δεν έχουν νόημα. Όχι. Για του οποίου θα βάλετε υπουργού, είναι στην διάθεσή σα. Για άλλα πράγματα. Για οτιδήποτε. Τελευταία προσπάθεια κάνετε να σώσετε μια κατάσταση που δεν σώζεται. Αλλά ειδικά για ορισμένε θέσει που είναι στην πραγματικότητα εκτό κοινοβουλευτικού ελέγχου, όπω είναι ο διοικητή τη Τράπεζα Ελλάδα, εκεί θα πρέπει τουλάχιστον το πρόσωπο που θα επιλεγεί να μην είναι σημειοφόρο μια πολιτική που σε λίγο θα εγκαταληφθεί. Δεν είναι προφανές λοιπόν ότι όταν διορίζεις έναν άνθρωπο με μια θητεία 5 ετών δεν θα πρέπει να δεσμεύσεις την επόμενη κυβέρνηση η οποία θα έρθει. Αυτό είναι κλασική περίπτωση μη σεβασμού προς την αναλλαγή των κομμάτων που είναι η ουσία της δημοκρατίας. Όταν εκ των προτέρων θέλεις να δεσμεύσεις σε ένα κομβικό σημείο τον επόμενη κυβέρνηση. Ουσιαστικά είναι σαν να παραγνωρίζεις. Αλλά με αυτή τη λογική για το κατέδρα, η μία κυβέρνηση δεν κυβερνούσε. Τον τελευταίο χρόνο δηλαδή πριν από τις εκλογές, ακόμα και αν γίνονταν κανονικά οι εκλογές. Προσέξτε το, διαφοροποίησα. Εσείς αν ήσασταν στην κυβέρνηση θα το δεχόσασταν αυτό. Εγώ θα σας πω. Δεν κυβερνούσε. Ναι, εντάξει. Υπάρχουν πρόσωπα. Σας θα πω, η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει για παράδειγμα να υπάρχουν μόνιμοι υπηρεσιακοί υφυπουργοί. Δέχεται λοιπόν ότι σε ορισμένες θέσεις όπου θα μπορούσε κανείς να αποδεχθεί ότι δεν υπάρχουν έντονες αντιθέσεις μεταξύ των πολιτικών γραμμών. Μα ένα μόνιμο λαϊκό γραμματέα έχουν εμείς βάλει. Δεν έχουμε αυτή την άποψη. Ακούστε, ακριβώς αυτή είναι η αντίβαση για τον Θεοχάρη, θα έλεγα και εγώ για τον κύριο Θεοχάρη. Αυτό δίνει την εσωτερική αντίβαση της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ελάχιστα είναι τα σημεία που δεν υπάρχουν σαφέστατες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Και επομένως πιστεύω ότι πολύ πολύ δύσκολα θα μπορούσε να επιλεγεί ένας υπηρεσιακός υφυπουργός που θα ασκεί πολιτική. Αλλά επαναλαμβάνω, σε θέσεις που είναι εκτός κοινοβουλευτικού ελέγχου, όπως είναι ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδας. Έχετε κάποιον να προτείνετε εκεί και δεν τον βάζετε στο τραπέζι? Ποιο είναι το θέμα εκεί? Το θέμα εκεί έχετε λοιπόν κάποιον να προτείνετε? Γιατί εντάξει, νομικά συζητώ και θεσμικά δεν υπάρχει αυτό που λέτε σαν διαδικασία. Εντάξει, αλλά πολιτικά. Δεν είναι συνενετική. Ωραία, ναι. Πολιτικά έχουν βάλει κάποια πρόταση αυτό στο τραπέζι. Είναι καλό. Δεν υπάρχει διάθεση συγκυβέρνηση εκ μέρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς γιατί οι πολιτικές που εφαρμόζουν. Εδώ τα πρόσωπα μου λέτε έχουν σημασία. Δεν έχουν σημασία στους υπουργούς. Όχι, λέω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, ποιο θα ήταν καλό διοικητή για το ΣΥΡΙΖΑ? Συμφωνήσαμε στο ουσιώδες ότι αυτό που παίρνει το σημαντικό είναι οι πολιτικές που εφαρμόζονται. Όχι, θα σα πω, απαντήσω αμέσως. Όχι, θα σα πω. Οι πολιτικές λοιπόν που εφαρμόζετε εσείς και από τις πολιτικές που θέλει να εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι απλώς απέχουν παρασάγκας, είναι το ακριβώς αρνητικό τους. Επομένως, αυτό το οποίο ζητάτε να προτείνουμε ένα πρόσωπο δεν πρόκειται να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε όμως, λέμε όμως ότι δεν μπορεί να επιλεγεί και ένα πρόσωπο που κατεξοχήν είναι σημειοφόρος στη συνέχιση των πολιτικών αυτών. Δεν υπάρχουν έχετε να προτείνετε πρόσωπο. Υπάρχουν τεχνοκράτες. Δεν το αιτιολογείτε πολιτικά. Αλλά δεν σας θέλετε να πείτε όχι σε αυτούς που θέλουμε. Κύριε Σμακοπούλου, υπάρχουν τεχνοκράτες οι οποίοι δεν δίνουν το στίγμα ότι είναι τόσο πολύ δεμένοι σε αυτές τις πολιτικές, τις καταστροφικές, της λιτότητας και της αποδόμησης του κοινωνικού κράτους που θα μπορούσαν να επιλεγούν. Αυτό είναι μια πολιτική άποψη. Υπάρχουν τεχνοκράτες οι οποίοι δίνουν το στίγμα το δικό σας. Φυσικά θα μπορούσαν. Εσείς επιλέγετε, δεν επιλέγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς μου λέτε πρόκειται τώρα να μην επιλέξουμε εμείς, ότι θέλετε να επιλέξετε εσείς. Υπάρχει λοιπόν ένας ιδιαίτερα ολισθηρός δρόμος, στον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να μπει, ο οποίος είναι ο δρόμος συγκυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται ποτέ να μπει σε ένα μεγάλο συνασπισμό με τη Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι ούτε εσείς, κυρία Σωμακοπούλου, που το θέλατε. Υπάρχουν κύκλοι. Στάνταρ προσέγγιση τη αντιπολίτευση είναι απλώς να λέτε λοιπόν, όχι σε ό,τι προτείνουμε. Ακριβώς, οπότε όχι, και στον διοικητή. Σας διαφοροποίησα την περίπτωση του διοικητή. Και να μην υπάρχει αντιπρόεδρος. Δυστυχώς από το θεσμικό πλαίσιο που έχει επιβληθεί και από τη συνθήκη του Μάστριχτ και μετά, οι διοικητές των εθνικών τραπεζών παραλαμβάνουν ένα καθεστώς κατά τη γνώμη μου απαράδεκτης ασυλίας από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ουσιαστικά αποτελούν αντιδημοκρατικά όργανα από την άποψη ότι δεν μπορούν πλέον να ασκούν από αυτόν επιρροή τα κοινοβούλια των εθνικών κρατών. Εν ώψη αυτής της κατάστασης λοιπόν δεν μπορεί να δεσμεύσει την επόμενη κυβέρνηση μια κυβέρνηση που απέρχεται.
Ναι, το να συζητήσουμε κάτι, θεσμικά Κατρούγκαλε, τα επιχειρήματα εάν υποθέσουμε υπέρ και κατά της αναξαρτησίας του διοικητή είναι άλλη. Αν υποθέσουμε ότι αυτή τη στιγμή γινόντουσαν εκλογές τώρα, τον Ιούνιο, mm-hmm. πες ότι ήταν 5 μονάδες παραπάνω διαβάγη, γινόντουσαν εκλογές. Και έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοδύναμος. Θα είχε το τυπικό δικαίωμα να βάλει διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αφού σε για 5 χρόνια, αφού σε 2 χρόνια θα μπορούσε να καταρρεύσει πάλι και να έρθουν γίνουν άλλες εκλογές, να έρθουν άλλες. Με βάση αυτή τη λογική δεν μπορεί κανένας. Όχι, υπάρχουν δύο πράγματα όμως. Το τελευταίο χρόνο δεν μπορεί. Όχι, υπάρχουν δύο ζητήματα. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Και λέτε η κυβέρνηση που απέρχεται, αλλά δεν προκύπτει από πουθενά. Ναι, ναι, ναι. Ποια διαφορά έχει το αφηρημένο παράδειγμα που λέτε με την πραγματικότητα? Το ένα είναι η αποδοκιμασία τη κυβερνητική πολιτική από το 48 στο 31, που δείχνει ότι η κατάρρευση είναι σε διαδικασία ριζική αποδόμηση τη νομιμοποίηση τη κυβέρνηση. Και το δεύτερο είναι ότι σε λίγους μήνες το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε εκλογές λόγω του πρόεδρου Δημοκρατία. Κύριε Κατρούγκαλε, αυτό που λέει πολλοί κόσμος είναι ότι το να ζητάτε εκλογές είναι θεμητό και είσαστε ακόμα αξιωματική στιγμή και καλά κάνετε. Αλλά το να εμφανίζεται μια κυβέρνηση ότι απέρχεται και άρα δεν μπορεί να κυβερνήσει μέχρι για 6 μήνες, για ένα χρόνο, για πόσο είναι κανονικά οι εκλογές? Σε 2 χρόνια δεν είναι. Προφανώς θα τους βάλει. Είμαστε στη μέση τη θητεία. Δεν μπορεί να βάλει τον Πρωθυπουργό αυτή τη δυνατότητα. Στον Επίτροπο και στον Διοικητή έχετε την ένσταση. Ναι, υπάρχει ένσταση σε εκείνα τα πρόσωπα που θα ξεπεράσει η θητεία τους, τη θητεία της παρούσας κυβέρνησης. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι σε μια σαφή θέση που λέει ότι υπουργούς βάλτε όσους θέλετε. Αυτή είναι η τελευταία σου προσπάθεια. Εντάξει, δεν μπορεί να πει οτιδήποτε. Εννοείται. Άρα για αυτές τις θέσεις δεν μπορεί να μην μπορεί να ορίσει κάποιον εκτός αν ξέρει πότε λύγει. Επειδή είστε έντιμος συζητητής, να σε ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε ότι υπάρχει, επειδή το έχω καταγγείλει άλλοι, υπάρχει διαδικασία εξαγοράς βουλευτών? Α, αυτό το φοβόμουν πολύ. Δεν ήθελα να το πω. Γιατί πράγματι και οι δικές μου πληροφορίες είναι ό,τι έχω ακούσει από συναδέλφους σας. Ναι, ότι. Ότι δηλαδή θα υπήρχε, και ευτυχώς φαίνεται ότι δεν θα γίνει αυτό στον ανασχηματισμό, μια διαδικασία εξαγοράς βουλευτών. Είχα ακούσει και μέσω της υπουργοποίησης ανεξάρτητων ή όχι ακόμη, ναι, ανεξάρτητων από κοινοβουλευτικές ομάδες άλλες. Αν γινόταν αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά που είδαμε από τη Χρυσή Αυγή, με τη Χρυσή Αυγή χθες, θα ήταν ουσιαστικά πτέσματα. Αυτό το άρωμα των Ιουλιανών που φαινόταν κάποια στιγμή να επικρατούσε, πραγματικά θα ήταν διαλυτικό για τη δημοκρατία. Όχι, δύο λεφτά. Το να τους κάνει υπουργούς, λέτε τώρα. Ναι, αυτό λέω. Όχι, δύο λεφτά. Εδώ είναι η καταγγελία. Γιατί πράγματι, είναι... πράγματι εγώ με την εξαγορά βουλευτών, κυρία Κατρούγκαλε. Τι είναι η εξαγορά βουλευτών? Επειδή εγώ είμαι βουλευτής, με προσβάλλει. Ναι, ανταλλάγματα. Όχι, όχι. Εγώ δέχομαι. Είναι όπως, ας πούμε, υποστηρίζεις τις θέσεις ενός κόμματος και γίνεσαι ευρωβουλευτής. Αυτό είναι η εξαγορά. Εννοείται ότι έκανα εγώ αυτό. Μην μιλάτε έτσι απαξιωτικά. Εξαγορά βουλευτών. Τι είμαστε? Εκλεγμένοι άνθρωποι είμαστε από τη βάση, που υπερασπιζόμαστε τα δίκαια του τόπου μας μέσα στο Κοινοβούλιο. Ακούστε, τι θα πει εξαγορά βουλευτών? Αντιπαρέρχομαι την, όχι, να μην το αντιπαρέρχεστε. Την προσωπική αιχμή. Να μην το αντιπαρέρχεστε. Γιατί, πράγματι, γιατί και για μένα, όταν λέτε για εξαγορά βουλευτών, ακούστε, είναι προσωπική αιχμή, γιατί είμαι βουλευτής. Ναι, κυρία Σπακοπούλου, μέθηκε υπεροψία έχει ο Δαρίος. Γι' αυτό δεν σας απαντώ. Το ήθος σας χαρακτηρίζει. Εγώ θα απαντήσω επί της ουσίας. Η ουσία λοιπόν είναι η εξής. Εγώ δέχομαι ότι ο βουλευτής μπορεί πράγματι να εγκαταλείπει το κόμμα του. Όταν πια αισθάνεται ότι το κόμμα του δεν τον. Αυτό έχει γίνει στο παρελθόν. Πόσοι έχουν φύγει από την Δημοκρατία, πόσοι έχουν φύγει από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που λέω λοιπόν και είναι όχι απλώς τις επιλήψουμε, είναι διαλυτικό για τη Δημοκρατία. Ναι, αλλά εσείς προκαταβολικά σπεύσατε να πείτε για αποστασία, κυρία Κατρούγκαλη. Ναι, διότι ξαναλέω. Και είδατε ανταλλάγματα εκεί που δεν είχατε στοιχεία να μιλήσετε. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, προκαταβολικά μιλήσατε για αποστασία. Εγώ σας είπα ότι φοβάμαι ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί. Οι διαλυτικές τάσεις στο κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων, για παράδειγμα, μακάρι να είναι, ξαναλέω, απλό φαινόμενο ιδεολογικής διαφοροποίησης. Αυτό θα είναι κάτι συμβατό με την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αν αποδειχθεί στο μέλλον ότι είναι κάτι άλλο. Δύο λεφτά. Εσείς, επειδή δώσατε ένα ορισμό τον εξής. Εάν τους κάνανε υπουργούς, τότε θα ήταν μια ένδειξη-απόδειξη, κατά τη γνώμη. Σαφέστατα. Υπάρχουν και άλλα τελάγματα. Θα είναι η ίδια ένδειξη-απόδειξη αν ψηφίσουν για πρόεδρο δημοκρατίας? Ακούστε τώρα πάλι. Ναι. Νομίζω ότι θα είναι μια λιδία λίθος αυτό το πράγμα. Δεδομένης της μεγάλης πολιτικής σημασίας που έχει αυτό το θέμα. Και μάλιστα εάν δεν εξαρτηθεί η επιλογή αυτή με μια σαφέστατη πολιτική δήλωση. Δεν θέλω να πω ότι όποιος ψηφίσει πρόεδρος δημοκρατίας έχει εξαγοραστεί. Αυτό θα ήταν μια δήλωση ακραία. Άλλοι στραφείς σας έχουν πει ότι όποιοι ψηφίσουν ήταν με το αντιμνημόνιο, με το μέτωπο αυτό, και μετά ψηφίσουν πρόεδρος δημοκρατίας και δεν βοηθήσουν να πέσει η κυβέρνηση, θα είναι αποστάτες. Ακούστε τους κανόνες που σας λέω. Ακούτε. Σας λέω ότι λένε άλλοι συναδελφοί. Εγώ δεν λέω αυτά όμως. Εγώ λέω λοιπόν ότι η επιλογή αυτή του πρόεδρου δημοκρατίας είναι μια σημαντική επιλογή. Όποιος επιλέξει να ψηφίσει πρόεδρος δημοκρατίας και άρα να διατηρήσει την παρούσα κυβέρνηση, θα πρέπει να δώσει μια πιστική εξήγηση για τη στάση του αυτή, ούτως ώστε να αποσύσει από τον εαυτό του την κατηγορία της αποστασίας.
Είναι λογικό να πλανάται πάνω από τον εαυτό του όμως η κατηγορία αυτή με γουσό του δώσει πιστική. Αυτό που λέτε είναι λιγάκι ανατριχιαστικό. Εντελώς όμως. Λιγάκι λέω. Όχι λιγάκι. Και δηλαδή σύμφω, λέτε ότι αν όταν κάποιος, ένας βουλευτής ψηφίζει με το κόμμα του είναι στρατιωτάκι. Όταν ψηφίζει κατά συνείδηση είναι πουλημένο. Συγγνώμη, θα πω αυτό που σκέφτεται νομίζω ακόμα και αν κάποιος σκεφτόμενος το τομάρι του, θα σας πω εγώ τη χειρότερη περίπτωση και σκεφτόμενος το συμφέρον του ότι δεν θα ξαναεκλεγεί το μισθό του και πει θα ψηφίσω για να μπες κυβέρνηση. Αυτό είναι διαλυτικό. Μπορεί να είναι, αλλά λέτε ότι πλανάτε. Όχι, η υποψία όχι. Της αποστασίας. Ακόμα και αυτό. Ακόμα και αυτό. Είναι άλλο ακούστε, πράγμα αυτό. Όχι, όχι. Ακόμα και αυτό. Όταν δεν υπάρχει αποστασία. Εγώ το συγχαίρω με το να έχει τέτοια κριτήρια κάποιος. Προφανώς. Αλλά το να λέτε ότι πλανάτε. Κυρία Σιμακοπούλου, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Όλοι σχολιάζουν. Δημοκρατικά εκλεγμένοι είναι οι βουλευτές. Θα το κρίνουν αυτοί που σχολιάζουν. Να ξεκαθαρίσω αυτά που είπατε. Νομίζω ότι είναι επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά ελληνικά και ξέρετε τη βαρύτητα των λέξεων. Το να λέτε ότι πλανάτε. Η υποψία της αποστασίας είναι. Εσείς αμφιβάλλετε ότι αυτή τη στιγμή. Λυδία λίγο σου λέει. Δηλαδή πάνω σε αυτή την πέτρα θα κρυθεί ακριβώς. Σε original. Ακριβώς. Είπα τα εξής δύο πράγματα. Ότι εγώ θεωρώ ότι ο βουλευτής θα πρέπει να επιλέγει με τη συνείδησή του την πολιτική του άποψη. Άρα δεν θεωρώ εξορισμού ότι όποιος φεύγει από το κόμμα του είναι αποστάτης. Όταν υπάρχει όμως οποιοδήποτε αντάλλαγμα σε αυτή την πολιτική του επιλογή. Και αντάλλαγμα είναι και να συνεχίσει να πληρώνεται λίγους μήνες. Αυτός δεν είναι αξιοπρεπής πολιτικός. Μα πρέπει όχι και καλά να ακολουθήσουν τη δική σας την πολιτική, αλλιώς είναι αποστάτες. Okay. Αυτό λέτε. Λέτε ότι αν δεν συμφωνείτε με την επιλογή του συγκεκριμένου βουλευτή, έχετε το δικαίωμα να του βάλετε την ταμπέλα πουλημένος. Όχι, αυτό όχι, λέτε είπα, κύριε Κατσουκάλη. Απλά πράγματα. Θα πρέπει να εξηγήσει τη θέση του. Γιατί διαφοροποιείται. Πάντω θα μπορούσε να πει κανείς ότι γι' αυτό μου φεύγει το Πασόκ. Επειδή δεν θα επανεκλεγεί και πάει στο ΣΥΡΙΖΑ που πιθανότατα θα εκλεγεί. Δεν εξήγησε. Αν δεν εξηγήσει και δεν διαφοροποιήσει τη θέση του. Είχατε κι εσείς κάποιο. Κύριε Κατσουκάλη, είχατε κάποιου συνυποψήφιου εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ που θα μπορούσε κανείς να πει ότι επειδή δεν θα εκλέγονταν με το Πασόκ ήταν σε εσά. Τι νόημα έχει αυτό. Στάση τους. Δεν πήραν ο ΣΥΡΙΖΑ οποιοδήποτε. Δεν πήρε τα περιτρήματα του ΠΑΣΟΚ ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε εκείνους τους ανθρώπους από το ΠΑΣΟΚ που θεώρησε ότι είχαν κάνει αυτή την πιστική εξήγηση που σας είπα προηγουμένως. Ναι. Αν γίνει αυτή η εξήγηση, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Κύριε Καθαρασόπουλε, δεν πάμε καλά. Θα μπερδευτούμε σε πράγματα λες και είμαστε πίσω καμιά.